Έχουμε τον Biden, ο οποίος είπε ότι η τραπεζική αναταραχή, η τραπεζική κρίση δεν έχει ακόμη τελειώσει, εφόσον είναι θέμα ψυχολογίας που θα μπορούσε να μεταδοθεί. Έχει αρχίσει επίσης η κατάθεση των στελεχών, των υψηλόβαθμων στελεχών των εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών στο Κογκρέσο. Είδαμε τον αντιπρόεδρο της Federal Reserve, τον Michael Barr, ο οποίος είπε ότι όλη αυτή η εξέλιξη που είδαμε με τις δύο τράπεζες που κατέρευσαν είναι καθαρά θέμα κακοδιαχείρισης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν δεν είναι θέμα των εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, αλλά είναι θέμα των διοικήσεων των τραπεζών. Και ανέφερε ότι τη μέρα λίγο πριν καταρρεύσει η Silicon Valley Bank είχαμε εκροές κεφαλαίων 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, να σημειώσω ότι υπάρχει και μία εξέλιξη με το θέμα της Binance που λέγαμε και χθες. Σήμερα μπαίνουν στο προσκήνιο και στο μικροσκόπιο της Επιτροπής Συναλλαγών Παραγόγων Εμπορευμάτων και κάποιες χρηματιστηριακές, αμερικανικές χρηματιστηριακές εταιρείες που φέρεται να έκαναν συναλλαγές στα κρυπτονομίσματα με το ανταλλακτήριο αυτό των κρυπτονομισμάτων, με την Binance. Και εδώ πέρα τίθεται ένα ευρύτερο θέμα, όπως λέει το Bloomberg, διότι εάν τελικά οι εταιρείες αυτές οι χρηματιστηριακές βρεθούν ότι παραβίαζαν κάποιους κανονισμούς, τίθεται θέμα ανάκλησης των αδειών τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον γενικότερο κλάδο εταιριών παροχής χρηματιστηριακών υπηρεσιών, διότι καταλαβαίνουμε ότι η παροχή υπηρεσιών σε κρυπτονομίσματα είναι μόνο μία από τις δραστηριότητές τους, γιατί οι βασικές τους δραστηριότητες έγκυται στις συναλλαγές σε μετοχές και σε άλλο παραδοσιακό ενεργητικό. Μάλιστα. Τώρα, το Bloomberg, πολύ γρήγορα να πω ότι λέει ότι αυτές οι χρηματιστηριακές εταιρείες, τις οποίες δεν κατονομάζει, έκαναν συναλλαγές με την Binance μέσω θυγατρικών τους που είχαν σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους όπως τα νησιά Cayman, το Jersey και στη Σιγκαπούρη.